From Romania to Bulgaria, it's fine. Everything is going very, very fast. But here you have to wait maybe 2 hours. Here is the problem. We're forgetting to make the corona test. And now we have the corona test. I want to try again. Okay. How much time do you have to spend here waiting? Yesterday we spent about 5 hours. Την λειτουργία όλων των τελωνειακών σταθμών στη Βόρεια Ελλάδα στο 100% των δυνατοτήτων τους και την κατάργηση της γραφειοκρατίας των οριζόντιων ελέγχων που γίνονται ακόμα και σε εμβολιασμένους επισκέπτες και εμποδίζουν τις προσπάθειες για την ανάκαμψη του χειριστήριου τουρισμού, ζήτησε μιλώντας στο Open ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Να ανοίξουν όλοι οι τελωνειακοί και μεθοριακοί σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Την ανάγκη να αυξηθεί το προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους στις πύλες εισόδου, υπογράμμισε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρη. Είναι κυρίως ζήτημα ατόμων, περισσότερο της πολιτικής προστασίας, πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ζητάμε όλο και περισσότερο και πιο επιτακτικά. Την ίδια ώρα, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, οι επιχειρηματίες του τουρισμού αγωνιούν, καθώς εκτός από τους Βρετανούς, θα καθυστερήσουν να έρθουν τουρίστες και από την Ολλανδία, η οποία έβαλε την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στο πορτοκαλί χρώμα. Πολλά ξενοδοχεία, μάλιστα, καθώς ήταν τη τελευταία στιγμή η απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης, ενώ είχαν ανοίξει, μετά από 1-2 ημέρες αναγκαστικά πια ξαναέκλεισαν. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν στενά την επιχείρηση ελευθερία στα ελληνικά νησιά, καταγράφοντας την πρόοδο των εμβολιασμών αλλά και την αγωνία των κατοίκων για τον τουρισμό. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, όλα αυτά δουλεύουν με προϊόντα δικά μας. Εάν αυτοί δεν ανοίξουν και δεν έχουν τουρισμό, δηλαδή να πάει ο τουρίστας να φάει, να καταναλώσει προϊόντα τοπικά, εγώ τι θα κάνω. Στόχος είναι το τείχος ανοσίας στα νησιά να έχει χτιστεί με τους εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούλιο.